Πάμε να διατάξουμε 4 άσπρες, 5 κόκκινες, 3 μπλε μπάλες. Το σύνολο των αντικειμένων είναι ομάδες ομοίων, άρα μιλάμε για μεταθέσεις ομάδων ομοίων. Καθαρό το πρόβλημα λοιπόν, ομάδες ομοίων τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Άρα λοιπόν στο άθροισμα το άθροισμά τους, 4 και 5, 9 και 3, 12 παραγωγικό. Και στον παρονομαστή η πληθάριθμη των αντικειμένων, 4 παραγωγικό, 5 παραγωγικό, 3 παραγωγικό. Το πρώτο ερώτημα είναι σωστό. Στο δεύτερο ερώτημα πρέπει να ξεκινάει με άσπρη και να τελειώνει με κόκκινη μπάλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 παύλες. Να ξεκινάει με άσπρη μπάλα λοιπόν, ένας τρόπος για τη διαχείριση αυτού. Να τελειώνει με κόκκινη μπάλα, ένας τρόπος για τη διαχείριση αυτού. Να δούμε τι απομένουν. Απομένουν συνολικά 10 θέσεις, όπου στις 10 θέσεις που απομένουν πρέπει να πάω και να ρίξω τα υπόλοιπα αντικείμενα που είναι 3 άσπρες, 4 κόκκινες γιατί βάλαμε μία στο τέλος και 3 μπλε. Αυτά τα αντικείμενα είναι μεταθέσεις ομάδων ομοίων λοιπόν. Και η σωστή λύση είναι 10 παραγωγικό, 3 παραγωγικό, 4 παραγωγικό, 3 παραγωγικό. Και το συγκεκριμένο ερώτημα λοιπόν είναι λάθος, γιατί ο παρονομαστής που έχει δώσει αυτός είναι διαφορετικός. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει η μοντυλοποίηση. Θέλω να το δούμε και σαν μοντυλοποίηση, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι είναι άμεσα σωστό από το πινακάκι. Από το πινακάκι δηλαδή και τη γραμμή των μεταθέσεων ομάδων ομοίων. Έχουμε ότι ο ζητούμενος συντελεστής είναι 12 παραγωγικό, δια 4 παραγωγικό, 5 παραγωγικό, 3 παραγωγικό. Αλλά έχει φτάσει στο πλήρωμα του χρόνου να μπορείς να βλέπεις και τις μοντυλοποίησεις λίγο πιο εύστοχα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η γεννήτρια συνάρτηση, πώς θα έφτιαχνα γεννήτρια συνάρτηση για το πρόβλημα αυτό. Τα αντικείμενα που έχω να διατάξω είναι άσπρες, κόκκινες και μπλε μπάλες. Επίσης, οι παύλες που συνολικά πρέπει να έχω είναι 12. Έτσι, αυτό εδώ λοιπόν το είναι 12 οι θέσεις. Αλλά πάνω στις παύλες πρέπει να διατάξω ακριβώς 4 άσπρες, αυτό το πρόβλημα. Εδώ τα χρησιμοποιούμε όλα υποχρεωτικά και επίσης 3 μπλε. Άρα θα έπρεπε να γράψουμε ένα απαριθμητή για κάθε ομάδα αντικειμένων και πράγματι αυτός είναι ο απαριθμητής για τα άσπρα, ακριβώς διότι πρέπει να χρησιμοποιήσω ακριβώς 4. Εδώ έχω τον απαριθμητή για τα κόκκινα και εδώ έχω τον απαριθμητή για τα μπλε. Έτσι. Άρα λοιπόν η γεννήτρια συνάρτηση είναι σωστή, κάνοντας αυτά που λέγαμε τα 4 βήματα της μοντυλοποίησης. Δηλαδή η γεννήτρια να είναι σωστή, να έχει γράψει σωστό πλήθος απαριθμητών, οι όροι των απαριθμητών είναι σωστό και τέλος ο ζητούμενος συντελεστής είναι βέβαια και αυτός σωστός, διότι έχει 12 θέσεις συνολικά στη διάταξή μας. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ερώτημα αυτό, το είδαμε και σαν πρόβλημα μοντυλοποίησης. Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, κάτσε μην φύγει καμία, 6, 9, 10, 11, 12 παύλες και οι 3 μπλε μπάλες πρέπει να εμφανίζονται διαδοχικά. Άρα λοιπόν σε διαδοχικές θέσεις. Μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι και να είναι και στις 3 τελευταίες θέσεις. Οπότε λοιπόν σε αυτήν εδώ την περίπτωση να δούμε ότι παίζει από την πρώτη θέση έως και την 10η θέση το πρώτο αντικείμενο της διάταξης. Άρα λοιπόν ο περιορισμός μπορεί να ικανοποιηθεί με 10 τρόπους. Εντάξει. Από τον τύπο βέβαια το έκανα αυτό, από το τέλος μου είναι αρχή συνένα. Τα υπόλοιπα τώρα αντικείμενα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας είναι στην ουσία, πρόσεξε τώρα, από τις 12 θέσεις έχουμε φάει τις 9, τις 3 συγγνώμη, άρα απομένουν 9 θέσεις, στις οποίες 9 θέσεις θα πρέπει να ρίξουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα, τα οποία είναι 4 άσπρες και 5 κόκκινες. Συνεπώς εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μεταθέσεις ομάδων ομοίων και ως μεταθέσεις ομάδων ομοίων οι λύσεις είναι 9 παραγωγικό προς 4 παραγωγικό επί 5 παραγωγικό. Άρα λοιπόν κανόνας του γινωμένου τώρα για τον περιορισμό και τα υπόλοιπα έχω 10 επί 9 παραγωγικό προς 4 παραγωγικό 5 παραγωγικό, δηλαδή 10 παραγωγικό προς 4 παραγωγικό 5 παραγωγικό. Το ερώτημα λοιπόν είναι λάθος, διότι στα παραγωγικά που έχει εκεί στον παρονομαστή έχει και ένα 3 παραγωγικό το οποίο δεν είναι σωστό.